κύριοι ευρωβουλευτές, υποψήφοι και εκπρόσωποι φορέων, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην φετινή συνάντηση επιχειρηματικής αριστείας Diamonds of Greek Economy 2014. Σήμερα βραβεύουμε τις επιχειρήσεις που αντέχουν τις συνέπειες της ύφεσης, εμφανίζοντας υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Από αυτή την άποψη, εδώ από την εκδήλωση της Active Business Publishing, εκπέμπουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το πού θα πρέπει να στηριχθεί η ελληνική οικονομία για την έξοδο από την κρίση. Στη σημερινή εκδήλωση θα δώσουμε τον λόγο σε ένα σημαντικό αριθμό επιχειρηματιών και εκπροσώπων της πολιτικής. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα όλους να τηρήσουμε αυστηρά τα 3-4 λεπτά προσωπικής παρέμβασης, ώστε να έχουμε ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία εντός των επόμενων 2 ωρών. Με την ολοκλήρωση των ομιλιών θα παρακαλούσα και τους εκπροσώπους των εταιριών που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα να παραμείνουν για να παραλάβουν την διάκριση αλλά και την έκδοση. Ο λόγος στον κύριο Σπύρο Πτενά, επικεφαλής της Active Business Publishing και είναι και ο ηθήνων νους της συγκεκριμένης εκδήλωσης που την ακαταστεί φέτος. Αγαπητοί φίλοι, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανταπόκρισή σας στο σημερινό κάλεσμα της Active Business. Ο θεσμός Diamonds of the Greek Economy γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια και φαίνεται ότι κατοχυρώνεται σαν ένας αξιόπιστος θεσμός επιχειρηματικής αριστείας της χώρας. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας εκπροσώπους από τις υγιέστερες εταιρείες στη χώρα. Θα ήθελα εδώ σε αυτό το σημείο να πω ότι σε μία στιγμή που το πολιτικό σκηνικό της χώρας εμφανίζει τέτοια αστάθεια και καταγράφονται αντιπαραθέσεις άκερες, θα έλεγα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κόσμος στον επιχειρηματικό στίβο της χώρας, ο οποίος αγωνίζεται, έχει κατακτήσεις, ανοίγει ξένες αγορές, δημιουργεί υπεραξία και εδώ είναι μία προσωποποίηση αυτής ακριβώς της κοινότητας επιχειρηματικής. Επειδή σήμερα είναι η δική σας μέρα, ούτε καν των πολιτικών, θα δώσουμε τη δυνατότητα, γιατί θα έχουμε στη διάρκεια, φαντάζομαι ότι θα έχουμε στη διάρκεια και τη δυνατότητα να παρεύουν και κάποιοι πολιτικοί, αλλά σήμερα είναι η μέρα σας. Και είναι η μέρα αυτών που διακρίθηκαν με βάση συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες. Η Active Business θα συνεχίσει να παρακολουθεί αυτή τη δραστηριότητα και θα θέσει στην υπηρεσία της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας, πέρα από αυτή την εκδήλωση, τη διαδικτυακή τηλεόραση Time TV, η οποία ήδη καταγράφει με πολύ μεγάλη ακρίβεια τις επιτυχίες του επιχειρηματικού κόσμου, την εφημερίδα New Times, η οποία εφημερίδα ήδη διανέμεται σε όλη την Ελλάδα σε 30.000 αντίτυπα, καθώς επίσης και την Stat Bank, όπου πολύ σύντομα θα δώσουμε στη δημοσιότητα, σε συνεργασία με την εταιρεία HIT, ένα καινούριο εργαλείο αξιοποίησης της αγοράς. Και πάλι σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας ανταπόκριση.